Σε κάποιες περιφερειακές ενότητες όμως, όπως είναι η Πιερία, η Φθιώτιδα και η Τελοκαρνανία, δεν έχουμε ακόμα δει σαφή μείωση των κρουσμάτων. Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε περισσότερα από 18.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα μας. Την εβδομάδα που μας πέρασε επίσης, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της διάμεσης ηλικίας. Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε εβδομάδα, που πλέον έχει φτάσει η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων μας στα 49 χρόνια. Διαχρονικά και καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξηση και σας θυμίζω ότι πριν από 5 εβδομάδες, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 35 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο των νέων λοιμόξεων έχει μετακινηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Όπου έχουμε βέβαια και μεγαλύτερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο ή και στις ΜΕΘ, αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές, ακόμα και θάνατο. Είναι σαφές ότι δεν πάει να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης. Η διασπορά στην κοινότητα ήταν και παραμένει μεγάλη και η κοινοτικότητα του πληθυσμού δεν μειώθηκε όσο στο πρώτο lockdown. Μια πιθανή εξήγηση του συνεχιζόμενου δεύτερου κύματος είναι ότι λόγω της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα υπάρχει ένα συνεχές, ας το πούμε, ping-pong μεταξύ των εργασιακών χώρων και της ενδοοικογενειακής διασποράς. Αν και αποτελεί επίπονη διαδικασία, όταν φτάσει κανείς στον τερματισμό, είναι απερίγραπτη χαρά της υπέρβασης, γιατί έχει επιτευχθεί ένας στόχος που ξεπερνά τις δυνατότητές μας. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η πανδημία έχει ξεπεράσει τις αντοχές όλων μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και η πανδημία είναι ακόμα ένας μαραθώνιος, γιατί ακόμα και όταν έρθουν τα εμβόλια τον επόμενο μήνα και αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε σιγά-σιγά, χρειαζόμαστε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός ικανού αριθμού συμπολιτών μας και να έχουμε δημιουργήσει αυτό που λέμε το τείχος ανοσίας ή αλλιώς την ανοσία γέλης. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο καθένας από εμάς θα αποκτήσει ικανή προστασία περίπου 7 μέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δηλαδή στον 1-1,5 μήνα από την πρώτη δόση. Έτσι δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι μόλις κάνουμε την πρώτη δόση του εμβολίου μπορούμε να οργανώσουμε ένα πάρτι και να γιορτάσουμε την απελευθέρωσή μας. Στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συζητήσαμε διεξοδικά και για πολλές ώρες αυτή την εβδομάδα προκειμένου να εισηγηθούμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Τα βασικά κριτήρια της επιλογής των ομάδων πληθυσμού που θα εμβολιαστούν πρώτοι είναι ο βαθμός έκθεσης στη λίμωξη, όπως παραδείγματος χάρη είναι το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι στα γεωκομεία, οι υπέργοι ή άνθρωποι με σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Μέλη της Επιτροπής μας έχουν εργαστεί σκληρά, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έχουν εργαστεί σκληρά ώστε να ετοιμαστεί ένα πολύ λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό προς όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και ένα ενημερωτικό υλικό για τον γενικό πληθυσμό. Ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, παρατηρείται μετατόπιση των επιδημιολογικών κλάστερ από τα αστικά τους κέντρα προς τα χωριά. Κάνουμε έκκληση λοιπόν στους κατοίκους τόσο των πόλεων, όσο και των χωριών της Ξάνθης, της Δράμας, της Πέλας, της Φλόρινας, της Πιερίας και της Μαθίας για πιστή τήρηση των μέτρων και αποφυγή κάθε περιττής μετακίνησης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση περιοχών που τα μέτρα δεν φέρουν αποτέλεσμα, η λήψη αυστηρότερων μέτρων αποτελεί μονόδρομο. Όσοι ανιχνεύονται θετικά στους ελέγχους που γίνονται στα χερσαία σύνορα της χώρας, δεν θα τους επιτρέπεται είσοδο στη χώρα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Και δεύτερον, δεν επιτρέπονται πλέον επισκέψεις όσων δεν εγκαταβιώνουν μόνιμα στις μονές του Αγίου Όρους. Και τα δύο αυτά μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, στις 6 το πρωί.